Έλβη. Καλημέρα στην Έλβη μας. Καλό μήνα κιόλας. Τι ωραία χρώματα είναι αυτά. Ναι, αφού δεν μας κάνει ο καιρός στο χατήρι, είπα να το κάνω από μόνη μου εγώ. Και επικαιρότητα το ίδιο. Ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Ναι, είπα να δώσουμε λίγο χρώμα έτσι, και θετική κάνεις. Διάθεση. Αυτός είναι ο σκοπός εξάλλου. Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ και με EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Κάουνας. Έφυγε ιτημένος από την Ζαλγκίρις με 80-68. Ήταν καυτή η ατμόσφαιρα, η αλήθεια είναι, στο γήπεδο. Έπεσαν στο 15-10 οι πράσινοι. Η ομάδα του Εργίνα Ταμάν ήταν διαρκώς εντός παιχνιδιού, αν και οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Στο φινάλι οι Λιθουανοί ξέφυγαν και με συν 12, αλλά οι πράσινοι επιχείρησαν να αντεπιτεθούν, μείωσαν στους 7. Ωστόσο, εκεί κάποια αβίαστα λάθη τους στέρισαν την δυνατότητα να μπορέσουν να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο στο σκορ. Γενικότερα τα λάθη ήταν μια μεγάλη πληγή σε αυτήν την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Είχε 15 στο σύνολο, αρκετά μεγάλος αριθμός. Κορυφαίος για την Ζαλγκίρις ήταν ο Κίναν Εύανς. Έκανε τρομερό μάτς με 24 πόντους, 5 ασίστ και 5 κλεψίματα. Στον αντίποδα τώρα για τον Παναθηναϊκό, απελπιστικά μόνος του στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης ήταν ο κύριος εδώ που είδαμε, ο Κέντρικ Ναν. Έβαλε 26 πόντους, κατέβασε 3 rebound, μοίρασε 4 assist, αλλά υπέπεσε και σε 7 λάθη, μερικά από τα οποία ήταν αρκετά κέρια. Βοήθησε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο με 15 πόντους ο Μάριος Γκριγκόνης, ενώ 14 πόντους με 7 rebound μέτρησε ο Ματίας Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, γιατί πρέπει να σας πω ότι σήμερα ξεκινάει η 21η αγωνιστική της Super League. Έχουμε δύο παιχνίδια. Βόλος Πανετολικός στις 5.30 και Πανσεραϊκός Άρης στις 7.30. Αύριο είναι το κυρίως μενού, όπως βλέπετε. Όφη Κηφισιά στις 4. ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης στις 5.30. ΠΑΣ Γιάννινα Λαμίας στις 5.30. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.30. Και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 στη Λεωφόρο, τον Ντέρμπι Αιωνίων. Θα τα δούμε αυτά αύριο όμως αναλυτικά, που είναι και η μέρα του Ντέρμπι. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Τάισον μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2025. Όπως είπε ο ίδιος ο Βραζιλιάνος, ήθελε να βρει το χαμόγελό του και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Και τη βρήκε ξανά εδώ στη χώρα μας, στη Θεσσαλονίκη. Και πώς να μην βρει την αγάπη στη Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ. Αγάπη για κάθε τι βρίσκει στη Θεσσαλονίκη. Άλλος για το ποδόσφαιρο, άλλος για κάτι άλλο. Πάντως την αγάπη τη βρίσκει στη Θεσσαλονίκη. Τη βρήκε λοιπόν και ο Τάισον. Αυτή εδώ η φοβερή φωτογραφία είναι που αναρτήθηκε με την σύσσωμη με την οικογένεια του Τάισον από τον ΠΑΟΚ. Υπέγραψε λοιπόν για ακόμα ένα χρόνο. Τι ωραία είναι δουλειά κάνουν, ρε παιδί μου, στα social media. Πάντα, πάντα. Η πιο ωραία ομάδα στα social media. Πάντα, πάντα. Είναι σε επίπεδο ευρωπαϊκών ομάδων. 36 ετών ο Τάισον, αϊθαλής, δεν του φαίνεται καθόλου, ούτε μέσα στο γήπεδο, αλλά ούτε και στο πρόσωπο, καθόλου. Καθόλου. 1 εκατομμύριο ευρώ, κάνει φοβερή σεζόν και για ακόμα ένα χρόνο θα μαγεύει με τη βραζιλιάνικη μαγεία. Θα πάει, δεν φαντάζεσαι. 45 λέει. Ναι, το μαγικό φύτρο θα παίρνει, δεν μαγεύει ψητερό. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ στο πρόσωπό του βρήκε και έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να κοουτσάρει εντός εισαγωγικών και τους μικρούς. Ναι, ναι. Να είναι πρότυπο στις προπονήσεις και για τους μικρούς. Γιατί μην ξεχνάμε ωραίος ότι. Τύπος. Ναι, πάρα πολύ ωραίος. Και ο μικρός, ε. Να είσαι μικρός. Το παιδί, παιδιά, είναι κουκλάκι. Υπογράψανε το συμβόλαιο χθες και πήγαν όλη η οικογένεια μαζί. Πώς, άμα δεν πάει το γούρι, κοίτα τα φάτσα. Φοβερός. Και αυτός ΠΑΟΚ. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε. Ό,τι ο μπαμπάς. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και μια γρήγορη βόλτα από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Θα δούμε δύο παιχνίδια. Αφρενάριστη σε πρωτάθλημα και κύπελο προχωράει η Μπιλμπάο. Λίγες ημέρες λοιπόν πριν τον μεγάλο ημιτελικό του Copa del Rey με την Ατλέτικο, η ομάδα του Βαλβέρδε σάρωσε με 4-0 τη Μαγιόρκα. Ο Μπερτσίτσε πριν από το πρώτο τέταρτο είχε καθαρίσει το μάτς. Είδαμε σαν ένα αέριο τακουνάκι στο τρίτο λεπτό και κοντινό σουτ στο 16 μετά από εκτέλεση κόρνερ. Στο 63 ο Γκουρουθέτα, φοβερή σεζόν από την Μπιλμπάο. Ο Γκουρουθέτα σε κενή αιστεία ανέβασε το δίκτυο του σκορ για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Της ομάδας, ο Μουνιαϊάν στο 89. Πάμε τώρα και στη Γαλλία. Η Στρασβούρ έβαλε δύσκολα στην έδρα της στην Παρί, όμως η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κατάφερε να αποδράσει με την νίκη, επικρατώντας 2-1 και να κάνει ακόμα ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου. Πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο με τον Κίλιαν Εμπαμπέ αγκαλιά, με έναν πιτσιρικά
περί Χαρίς ο Πιτσιρικάς φυσικά. Οι πρωτευουσιάνοι μπήκανε δυνατά στην αναμέτρηση και έρθαν πέναλτι. Ο Εμπαπέ όμως νικήθηκε στο έκτο λεπτό από τον Μπελαρούς. Αυτό όμως δεν πτώησε τον 25χρονο Γάλλο Σούπερσταρ, ο οποίος βρέθηκε στο 31 στη σωστή στιγμή. Δεν τα αφήνουν αυτά τα λάθη όταν είναι ο Εμπαπέ. Εκτελεί και δίνει φυσικά το προβάδισμα στην ομάδα του. Στο 49 οι ρόλοι αντιστράφηκαν γιατί πριν ο Ασένσιο είναι αυτός που του βγάλε την ασίστ. Τώρα έβγαλε ο Εμπαπέ στον Ασένσιο και σκόραρε εκείνος για το 2-0. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν στο 68 με τον Μπακουά. Είχαν ευκαιρίες, παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι περισσότερο από το παιχνίδι. Και τώρα θα πάμε στο τένις, γιατί η εθνική ομάδα μετρά αντίστροφα για την μάχη της στα προκριματικά της μεγάλης κατηγορίας του Davis Cup. Διοργανώνεται εδώ στη χώρα μας, στο κλειστό των Άνιων Λωσίων. Θα αγωνιστεί φυσικά με ηγέτη της η εθνική μας ομάδα, τον Στέφανο Τσιτσιπά. Πρώτος θα πέσει μάλιστα στη μάχη σήμερα στις 4 η ώρα κόντρα στον Μάριους Κοπίλ. Αμέσως μετά ο Αριστοτέλης Τάνος θα αντιμετωπίσει τον Νίκολας Ιονέλ. Και αύριο στις 12 έχουμε το διπλό, πιθανότητα με τα αδέλφια Τσιτσιπά, Πέτρος και Στέφανος, γιατί μας έχουν συνηθίσει τώρα τελευταία ότι είναι φοβερό δίδυμο. Χθες εμείς βρεθήκαμε στο κλειστό των Άλλων Λωσίων, συναντήσαμε τον Στέφανο, μας μίλησε αποκλειστικά, μας είπε πώς αισθάνεται που θα παίξει γήπεδο της ΑΕΚ. Έχει πει ξεκάθαρο ότι είναι ΑΕΚ και πού να φανταστεί ο άνθρωπος ότι θα μετατραπεί ένα γήπεδο σε κόρτ και θα παίξει τένις σε γήπεδο της αγαπημένης ομάδας. Και όμως έγινε πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, όπως μας είπε, ενώ ήταν ξεκάθαρος στο δίλημα. Χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο ή Grand Slam? Η απάντηση ήταν ξεκάθαρη, δεν το σκέφτηκε καθόλου. Και να σας πω επίσης ότι ετοιμάζει και κάτι πάρα πολύ καλό για τα νέα παιδιά στο τένις. Πάμε να δούμε το βίντεο και σας αποχαιρετώ έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Έλβη. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is vultures. Negative, nepotist. Στέφανε, τι κάνεις, πώς είσαι, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Και εγώ. Λοιπόν, θέλω πρώτα να σχολιάσουμε την κίνηση αυτή των φίλων της ΑΕΚ που ήρθαν εδώ να σου δώσουν και δώρο. Έχεις σκεφτεί ότι θα έπαιζες κάποια στιγμή σε γήπεδο που αγωνίζεται η αγαπημένη ομάδα? Η αλήθεια είναι πως όχι. Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Το ότι συμβαίνει αυτό είναι όνειρο ζωής για μένα. Είναι η ομάδα η οποία υποστήριζα από μικρή ηλικία. Είχα πάντα μεγάλη αγάπη και για το μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο. Οπότε το ότι αυτό έχει έρθει και έχει γίνει πραγματικότητα είναι... βασικά σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Πώς νιώθεις που κάθε φορά που έρχεσαι στην Ελλάδα ο κόσμος διψάει να δει τένις? Τον βλέπουμε να διψάει να δει τένις. Κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο μέχρι τώρα. Μου φέρνει μεγάλη χαρά. Το έχω κάνει με τον κόπο μου, με τον ιδρώτα μου και έχω περάσει πάρα πολλά ώστε να γίνει αυτό η νέα πραγματικότητα του αθλητισμού στη χώρα μας. Έχεις αναφερθεί σε συνέντευξη σου στο εξωτερικό όμως για ένα project που έχεις στο μυαλό σου για την αναβάθμιση του τένις στην Ελλάδα. Μπορείς να μας αποκαλύψει ένα μικρό κάτι γι' αυτό? Σωστά, ναι. Υπάρχει κάτι το οποίο έχω στο νου μου και προετοιμάζω τους τελευταίους μήνες. Η αναβάθμιση αυτή έχει να κάνει με τους junior παίχτες της χώρας μας, με τα παιδιά τα οποία προσπαθούν σε επαγγελματικό επίπεδο να ταχθούν υψηλά στη βαθμολογία. Οπότε και εγώ με τον δικό μου τρόπο θέλω να τους υποστηρίξω και να τους δώσω βοήθεια όσο μπορώ, ώστε να ανέβουν ψηλότερα στο βάθρο και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Αυτή τη στιγμή είσαι στο νούμερο 10 του κόσμου. Το restart το αγωνιστικό, πώς το έχεις σκεφτεί το δικό σου? Το restart το δικό μου νομίζω χρειάζεται λιγότερο από ένα μήνα. Έχω πολλά τουρνουά μπροστά μου, οπότε υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για μένα να παίξω καλά, να προσθέσω πόντους και μαζί με αυτό έρχεται και η αναβάθμιση και ένα πολύ καλύτερο ranking από ό,τι έχω τώρα, στο οποίο δεν έχω ξαναβρεθεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά για μένα αυτά είναι όλα μέρος του πώς κυλάει το τένις και το πώς μερικές φορές δεν μπορεί να βρίσκεσαι στην καλύτερη σου κατάσταση και είναι απολύτως φυσιολογικό. Για μένα αυτό το συγκεκριμένο πράγμα στο οποίο πρέπει να αφοσιωθώ τώρα είναι να βρω μεγαλύτερη δύναμη μέσα από όλο αυτό και να βελτιωθώ κι εγώ σαν τένις. Βάλε μου δύο στόχους για το 2024. Θέλω πρώτα απ' όλα να τελειώσω τη χρονιά στους 4 καλύτερους το 2024 και να κατακτήσω ένα Ολυμπιακό μετάλλιο στο Παρίσι. Φέντερερ.
ξεβλάκι. Twitter. Φουλιαγμένη. Θέλεις όλη μια ακόμα μετάλλια. Μεγάλη αγκαλιά από εμένα και εύχομαι όλοι να έρθετε και να μας υποστηρίξετε. Και επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα τα μηνύματά σας και την ενθάρρυνση που μου στέλνετε σε καθημερινή βάση. Ευχαριστώ πολύ.